βρισκόμαστε εδώ και είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό δουλεύοντας. Ωραία. Λοιπόν, να ρωτήσω το εξής. Νομίζω ότι η πρώτη επίσημη παρουσία ήταν στην έκθεση του Τρέχτης ως αντιδήμαρχος και βεβαίως να μου πείτε ποιο είναι το πρόγραμμα το δικό σας για το 2024, που θα βρεθεί δηλαδή η ΚΟΣ, ποιες είναι οι βασικές κινήσεις, αν υπάρχει μια προσέγγιση διαφορετική σε σχέση με το παρελθόν, διότι τώρα έχουμε και την ηλεκτρονική διαφήμιση, αλλά έχουμε και την αναγκαιότητα να παραστούμε σε εκθέσεις, έτσι, διαζώσεις, γιατί είναι άλλη σχέση. Ποιοι είναι οι άξονες που θα κινηθείτε? Ωραία, ξεκινώντας από το πρώτο τρίμηνο, διότι μπορεί να είναι η ίδια η δημοτική αρχή, αλλά άλλαξαν πολλά. Οπότε αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο και δεν έχουμε καθορίσει το πρόγραμμα όλο του έτους. Για το προσεχές τρίμηνο θα συμμετάσχουμε επίσης στην έκθεση του Βερολίνου, την IDB, η οποία είναι μια πολύ σημαντική έκθεση για να κάνουμε B2B, B2C συναντήσεις. Από εκεί και πέρα σίγουρα θα πάρουμε μέρος και στην Αγγλία, αλλά κοιτάζουμε να ανοίξουμε κάποιες ακόμη αγορές, ίσως είναι και κάποιες παλαιότερες που πριν την εποχή του COVID σίγουρα ο Δήμος της ΚΟΣ συμμετείχε, αλλά σίγουρα όχι και μαζί μου. Οπότε είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε σκεφτεί ακόμη, διότι τώρα χαράσουμε και εμείς τη στρατηγική μας. Έχουμε ένα πλάνο να χαράξουμε περίπου μέχρι τέλος Ιανουαρίου, μέσα Φεβρουαρίου, τη στρατηγική μας έως το 2025 που κρατάει η φυτεία μας, και σίγουρα να βάλουμε και κάποιους βραχυπρόθεσμους στόχους. Ναι. Ο γενικός άξονας, επειδή και η ΚΟΣ ακολουθεί τη Ρόδο και όπως γνωρίζετε και εγώ με τη δική μου ιδιότητα ως ξενοδόχος, κινείται αρκετά πάνω στο All Inclusive και σε Guarantee συμβόλαια, τα οποία δεν μπορούμε δυστυχώς να τα απορρίψουμε, διότι έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια να ζούμε στον μαζικό συγκεντρωτικό τουρισμό, θα έλεγα εγώ, όπως αποκαλείται All Inclusive. Εμάς όμως η στρατηγική μας δεν αρκείται εκεί. Το πιο σημαντικό από όλα και το πιο και ξεκινήσαμε ήδη να το κάνουμε αυτό, είναι να παρουσιάσουμε όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νησιού, όλες τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, είτε θαλάσσιου, είτε ιαματικού, είτε υποκρατικού, είτε διάφορους γάμους και οτιδήποτε μπορεί να προσφέρει η ΚΟΣ. Μάλιστα. Οπότε φέτος θα δουλέψουμε πάνω στο κομμάτι, πάνω στη σελίδα μας, η οποία δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί, δίνοντας βάση στο κάθε τομέα ξεχωριστά. Θα περάσουμε και εμείς την ψηφιοποίηση, όπως όλες οι χώρες οι ευρωπαϊκές, καθώς και όλοι οι ελληνικοί τουριστικοί προορισμοί. Ναι, μεν έχουμε τους ανθρώπους άνω των 50 ετών, 60, οι οποίοι νιώθουν ασφαλή με την προσούρα και το χάρτη, αλλά έχουμε και πάρα πολλές νεαρές ηλικίες κάθε χρόνο, οι οποίες με το QR code βολεύονται καλύτερα. Ερώτημα, κυρία Ξενοδουλίδη, με βάση ουσιαστικά την παρουσία σας στην Ουτρέχτη. Ξέρω ότι η Ολλανδική αγορά ήταν πάντα μια προνομιούχουσα αγορά για την ΚΟ. Ποια είναι τα νέα από την Ολλανδία, αν έχετε μία εκτίμηση, και βεβαίως μαζί με αυτό ποια είναι η εκτίμηση για την πορεία φέτος του τουρισμού στην ΚΟ, δηλαδή τα στοιχεία τα οποία έρχονται και μέσα από τα ξενοδοχεία αλλά και από τους tour operators, ποια είναι? Κοιτάξτε, για φέτος τα στοιχεία και τα αποτελέσματα φαίνονται εξαιρετικά καλά, όχι μόνο στην Ολλανδική αγορά, στην Γερμανική αγορά, στην Αγγλική αγορά που είναι οι βασικότεροι παίκτες, και μετά ακολουθούν και οι υπόλοιπες. Θεωρώ ότι ένα 10 με 15% θα έχουμε αύξηση συγκριτικά με το 2023. Όσον αφορά την Ολλανδία και ειδικότερα την ΚΟ, το νησί της ΚΟ, το 2023 εισήλθαν είτε από αέρα είτε από θάλασσα περίπου 80.000 λιγότεροι Ολλανδοί. Μάλιστα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η ΚΟΣ δεν τα πήγε καλά. Μπορεί να σημαίνει ότι τα πακέτα για τους Άγγλους, για την Αγγλική αγορά, τη Γερμανική, έφυγαν νωρίτερα. Μπορεί να σημαίνει ότι οι τάσεις των Ολλανδών ήθελαν πρώτα, έδωσαν προτεραιότητα κάπου αλλού και μετά στις διακοπές. Ξέρετε κι εσείς πολύ καλά ότι ο Άγγλος δεν μπορεί να περιοριστεί και να πάει διακοπές. Προτιμά να πέσει από τον μπαλκόνι. Οπότε σίγουρα υπήρχαν και άλλοι λόγοι. Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι μετά το 2021, που ήταν μια μεταβατική φάση η post-COVID εποχή, σίγουρα ήταν αναμενόμενο το 2022 να είναι μια εκρηκτική χρονιά. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι τα νούμερα είναι πάρα πολύ καλά. Οι εντυπώσεις που εισπράξαμε από την Ολλανδική αγορά είναι ότι φέτος θεωρώ ότι θα ξαναφτάσουμε στα επίπεδα του 2022, εάν με ρωτάτε σαν νησί, γιατί είμαστε ένα νησί το οποίο έχουμε κοινό παρονομαστεί, το ποδήλατο.
Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Και όταν πήγαμε εκεί και κάναμε και διάφορες συναντήσεις, μας έδειξαν και ήρθαμε σε επαφή με ομάδες, τις οποίες και θα εκμεταλλευτούμε εντός εισαγωγικών θετικά αργότερα, για να μας δείξουν πώς μπορούμε να υιοθετήσουμε πρακτικές αστικού ποδηλάτου. Πρακτικές δηλαδή ανάπτυξη του αστικού ποδηλάτου στην πόλη της Πολύ πόλης. Ωραία. Λοιπόν, θα έχουμε τη δυνατότητα να ξαναβούμε, κυρία Ερώτηση, Στοντουρίδη. Επιτρέπετε. Βεβαίως, βεβαίως. Αλίμονο, αλίμονο. Στην αγαπητή και ωραιότατη συνάδελφο, κυρία Χριστοδουλίδη, θα ήθελα να απευθύνω το ερώτημα που το κουβεντιάζουμε και εμείς εδώ στη Ρόδο. Γκαραντί ή olive cruising, μας συμφέρει ή δεν μας συμφέρει, θα μείνουμε εκεί και αν επιστρέψουμε στον γκαραντί με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό, ή προτιμάτε το olive cruising? Κοιτάξτε, γκαραντί και all inclusive είναι δύο έννοιες οι οποίες είναι άμεσα συνυφασμένες. Δυστυχώς, θα το έχετε δει και εσείς στη Ρόδο, δεν έχει τύχει να έρθω, αλλά τώρα θα έρθω και με την ιδιότητά μου για να γνωρίσω και τους αρμόδιους φορείς και να μπορέσουμε να κάνουμε και μαζί κάποιες δράσεις και συνεργασία όπου χρειαστεί και όποτε χρειαστεί. Το γκαραντί είναι κάτι το οποίο δυστυχώς χωρίς αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει οικός. Διότι όπως έχετε δει και στη Ρόδο, έχει πάρα πολλά μεγάλα ξενοδοχεία. Δυστυχώς τα ξενοδοχεία τα μεγάλα με τις πάρα πολλές κλίνες δεν μπορούν να γεμίσουν εύκολα ούτε με συμβόλαια allotment ή ούτε χωρίς all inclusive. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε, όχι μόνο για το νησί μας, αλλά για όλα τα νησιά μας και για τα Δωδεκάνησα, τα οποία στολίζουν το Αιγαίο, είναι να προσπαθήσουμε να αναδείξουμε ότι πέρα από αυτό υπάρχει και η άλλη κατηγορία που απευθύνεται στους πελάτες οι οποίοι θέλουν λίγο την ιδιωτικότητά τους, θέλουν την ηρεμία τους. Για παράδειγμα, έχουμε αμέτρητες παραλίες. Ποιος έχει ασχοληθεί να πει ότι στην τάδε παραλία θα βρείτε αυτό, είναι για πελάτες οι οποίοι θέλουν μόνο να διαβάσουν και να ράξουν όλη μέρα κλπ. Δηλαδή πάνω στο beach hopping ακόμα δεν έχουμε ασχοληθεί εξειδικευμένα. Για να δούμε πού θα κατευθύνουν τον κόσμο. Λοιπόν, πρέπει να ξεδιπλώσουμε όλα αυτά τα πλεονεκτήματα. Νομίζω ότι είναι ικανοποιημένος από την απάντησή σας ο κύριος Ζανετούλης. Άλλωστε, νομίζω ότι, αγαπητέ Δημήτρη, τέτοια πολύ μεγάλα νησιά με τόσες μονάδες θα πρέπει να ικανοποιήσουν τη βασική αρχή που είναι ο μαζικός τουρισμός. Και βεβαίως, μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και μονάδες οι οποίες πουλάνε το δωμάτιο και 500 και 600 και 700 ευρώ. Υπάρχει, είναι βέβαια, πολύ μεγάλο. Από, λοιπόν, από την άλλη μεριά βλέπουμε και τα προβλήματα που δημιουργούνται. Ναι, αλλά δεν τα αποφεύγουμε γιατί εμείς δεν είμαστε μικρό νησί. Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά, κυρία Χριστοδουλίδη, τους θερμούς χαιρετισμούς σε όλους στην ΚΟ.